Γεια σας φίλε μου. Λίγο νωρίτερα έβγαλα ένα βίντεο που είναι με τον κύριο Παντίδη και τον κύριο Τρίγκα, μια συνέντευξη του κυρίου Τρίγκα σχετικά με τον παράκλητο ή αλλιώς τον μαρμαρωμένο βασιλιά που όλοι περιμένουμε. Είναι κάτι που θέλω να το δείτε αυτό το βίντεο οπωσδήποτε, ας είναι μισή ώρα, ξέρω ότι δεν βαριέστε να βλέπετε τα μεγαλούτσικα βίντεο, αλλά αξίζει πραγματικά να το δείτε, γιατί είναι αυτό που περιμένει ο Έλληνας και αυτό που θα βοηθήσει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο. Είναι κάτι που πρέπει να το δει ο κάθε Έλληνας και ο κάθε χριστιανός. Έτσι, και να το καταλάβουμε καλά. Γιατί οι γραφές μας έχουν αλλαχθεί, σας το λέω πολύ καιρό. Το ίδιο ακριβώς λέει ο κύριος Τρίγκας εκεί, ότι μας έχουν αλλάξει τις γραφές. Δεν είναι αυτά που νομίζουμε, αυτά που ισχύουν. Έτσι. Και λέει ο κύριος Τρίγκας ότι πολλοί από τους παπάδες και τα λοιπά δεν θα σου πούν για το μαρμαρεμένο. Ισχύει. Αλλά άνθρωποι όπως ο Μόρφου, όπως ο πνευματικός μου που είναι πνευματικό παιδί του Αγίου Πορφυρίου, ξέρουν πολύ καλά και όντως λένε και εκείνοι αυτά που λέει ο κύριος Τρίγκας. Θέλω να σας διαβάσω κάποια πράγματα από το βιβλίο που γράφεται μόνο του, το οποίο βιβλίο ξέρετε ότι αφορά την προφητεία και δυστυχώς δεν μπορώ να αναλύσω εδώ τώρα περισσότερα πράγματα, αλλά γιατί δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το βιώσεις. Αυτό το βιβλίο πρέπει να το βιώσεις. Πρέπει να πραγματικά να το διαβάσεις. Θέλω λοιπόν να διαβάσω κάποια πράγματα που διαστητικά μου ήρθαν να διαβάσω αυτά τα κομμάτια από το βιβλίο. Το πρώτο δεν ξέρω καθόλου γιατί πρέπει να αναφερθεί, αλλά για κάποιο λόγο ξέρετε ότι το βιβλίο κατέβηκε από επάνω, έτσι, 49 ώρες συγγραφής, 300 σελίδες, 41 ώρες συγγραφής. Και θέλω να σας διαβάσω κάτι από εδώ. Λοιπόν, το γοργόνιο είναι ένα μέταλλο που έχει πολύ ιδιαίτερες ιδιότητες. Δεν ξέρω γιατί οι επάνω, όπως σας λέω εγώ, μας βάζουν να διαβάσουμε τώρα αυτό το κομμάτι. Συντονίζει τις δονήσεις του με τις δονήσεις της οντότητας ή του πλάσματος που το κρατάει. Εάν δηλαδή εκείνος ο οποίος φέρει το γοργόνιο στο σώμα του έχει καλές προθέσεις, παίρνει υπερβολικές δυνατότητες βασισμένες στο φως. Αν έχει σκοτεινές προθέσεις, τότε ναι μεν παίρνει υπερβολικές δυνατότητες, αλλά βασισμένες στο σκότος. Το γοργόνιο ενεργοποιεί όλες τις αρχαίγονες μνήμες και μεταλλάσσει σε φωτοφόρο ον την καλοπροαίρετη οντότητα. Δύναται να πολλαπλασιάσει τη δύναμη της σκέψης του χειριστή του και την πρόθεση. Είναι επικίνδυνο αν υποπέσει στα χέρια του οποιοδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι που υπάρχει στη σελίδα 292. Και θέλω να δω δύο ακόμα κομμάτια, γιατί πριν ξανά έφτιαξα αυτό το βίντεο, αλλά κάτι έχει πάθει το μικρόφωνο μου και όταν πήγα να το ανεβάσω είδα ότι δεν έχω ήχο και τα έλεγα μόνη μου. Οπότε ήδη από πριν έχω βρει διαστητικά, είχαν βγει μπροστά μου τα κομμάτια που έπρεπε να σας πω. Σελίδα 269. Ο αυθορμητισμός είναι το μεγαλύτερο μάθημα που βιώνει κανείς στη γη. Φέρνει ζωντάνια σε κάθε κύτταρο, κάνει το άτομο αυθεντικό και ευχάριστο. Είναι το κερί που φωτίζει την υλοποίηση οποιοδήποτε στόχου και η ουσία της φαντασίας. Θα σε ζηλέψουν πολύ στη γη λόγω αυτού και θα κατακρίνουν τον αυθορμητισμό σου. Όσο περισσότερο σε κατηγορούν, τόσο περισσότερο να θυμάσαι να κρατιέσαι από τον αυθορμητισμό, αλλιώς η αποστολή σου δεν θα έχει καλή έκβαση. Δεν μπορείς να υλοποιήσεις χωρίς αυθορμητισμό, διότι αυτή είναι η αρετή που δίνει όθηση στη δράση και δεν μπορείς να υλοποιήσεις χωρίς δράση. Παιδιά, να είστε αυθόρμητοι και να είστε ενθουσιώδεις και να βγαίνει όλος αυτός ο ενθουσιασμός και αυθορμητισμός παντού, γιατί αυτή είναι η γνήσια φύση μας. Αυτό σημαίνει να είμαστε σαν τα παιδιά που έλεγε ο Χριστός. Τα παιδιά τι έχουν? Αυθορμητισμό, ενθουσιασμό. Ο Χριστός δεν εννοούσε τα παιδάκια ότι θα έχουν τη βασιλεία των ουρανών. Εννοούσε αυτός που είναι σαν παιδί, που κρατάει το πνεύμα το παιδικό, αγνό, αθώο, χαρούμενο. Πότε έχεις την παιδικότητα? Όταν λειτουργείς βάσει του δεξιού ημισφαιρίου. Το δεξί ημισφαιρίο είναι το παιδί, το εσωτερικό παιδί που έχεις μέσα σου, τη ζωντάνια, το να δημιουργείς, να ζωγραφίζεις, να κάνεις πίνακες, να ανοίγεις καινούργια ταλέντα, να κατεβάζεις από πάνω, να είσαι συνδεμένος. Αυτά γίνονται με το δεξί ημισφαίριο και κυρίως αφορμητισμός.
Γιατί αν δεν έχεις αυτοματισμό και να λάβεις την πληροφορία, δεν θα μπορείς να πράξεις πάνω σε αυτήν. Να είμαστε σαν τα παιδιά. Και όταν νιώθουμε σαν παιδιά, τότε και έξω μας μοιάζουμε με παιδιά. Ε? Και τι, και μιας και γεννήσαμε να λέμε για το μαρμαρωμένο, παράκλητο, οτιδήποτε. Τι λέει η προφητεία μας. Θα είναι παιδική φιγούρα, θα μοιάζει σαν παιδί. Και σήμερα κάποιος με ρώτησε πόσο χρονών είσαι και λέω 50 και είπα 50 και ένιωσα τόσο ξένο ότι είναι, γιατί εγώ νιώθω παιδιά παιδί. Έτσι, νιώθω παιδί. Γι' αυτό και έξω μου που μου λέτε, μα δεν μοιάζεις με 50. Και έξω μου, γι' αυτό βγαίνει αυτό. Γιατί έτσι νιώθω μέσα μου. Okay. Και θα σας διαβάσω άλλο ένα κομμάτι το οποίο αφορά όταν δύο όντα που είναι δίδυμες φλόγες θέλουν να κατεβούν στη γη. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το Matrix πολεμάει τις δίδυμες φλόγες. Δεν θέλει την ένωσή τους. Γιατί? Γιατί το να ενωθούν δύο δίδυμες φλόγες σημαίνει ότι κατευθείαν υπάρχει μία ψυχή ακέραιη. Τι έλεγε ο Πλάτωνας? Ο Πλάτωνας έλεγε ότι κανονικά είμαστε ανδρόγυνες οντότητες, ανδρόγυνες ψυχές, να το πω έτσι. Και το χωριστήκαμε κάποτε στα δύο. Γι' αυτό και δεν γίνεται δίδυμες φλόγες να είναι του ιδίου φύλου, έτσι. Δεν γίνεται. Χωριστήκαμε λοιπόν στα δύο. Και μία ψυχή πήρε την περισσότερη αρσενική ενέργεια και άλλη την εθιλική ενέργεια. Λοιπόν, χωριστήκαμε στα δύο και πάντα ψάχνουμε το άλλο μας μισό. Στην ουσία, όταν ψάχνουμε για σχέση έξω και τα λοιπά, τι ψάχνει ο άνθρωπος? Τι ψάχνει η ψυχή του ανθρώπου? Ψάχνει το άλλο του μισό. Γιατί? Γιατί η ψυχή έχει την ανάγκη να είναι ακέραιη, να έχει την ακεραιότητά της, αυτό που έλεγε ο Πλάτωνας, έτσι. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν στη σελίδα 280 του βιβλίου προσπαθούν Αρκτούρος και Βικτόρια να κατεβούν στη γη και αφορά και την προφητεία όλο αυτό και επειδή πάντοτε κατέβαιναν τους πολεμούς στο Matrix, λένε εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Λένε, ας δούμε λίγο τι είναι η προφητεία. Φανταστείτε το Matrix σαν ένα μεγάλο οργανισμό. Όταν ο οργανισμός είναι καθαρός και φωτεινός, ο ιός είναι κάτι το βρώμικο, το άσχημο, το μη φωτεινό. Δεν θα είχαμε δικαίωμα σε ένα φωτεινό οργανισμό να ρίξουμε έναν ιό. Όταν ο οργανισμός όμως είναι σκοτεινός, πάντα μπορείς να ρίξεις φως. Εσείς λοιπόν, Αρκτούρε και Βικτόρια, ο καθένας από εσάς, ξέρετε ότι είστε κομμάτια της προφητείας και μαζί με τους υπόλοιπους που θα παρτίζουν την αποστολή, όλοι μαζί εσείς, η δική σας ομάδα, αποτελείτε τον ιό. Τον ιό μέσα στο Matrix. Δηλαδή την προφητεία. Τον φωτεινό ιό που δεν κουβαλά μέσα του μόνο κάτι για τη χώρα Ελλάδα της γης, αλλά για τον κόσμο όλο. Ο καθένας από εσάς είστε ένας ιός από μόνοι σας. Γι' αυτό πάντα είστε στόχοι και συναντάτε μεγάλα εμπόδια στην αποστολή σας. Εδώ μας λέει κάτι σημαντικό. Αναφέρει, και έχει κάνει εντύπωση σε πολλούς από εσάς που έχετε διαβάσει το βιβλίο, αναφέρει την Ελλάδα. Γιατί αναφέρει την Ελλάδα? Γιατί την ώρα που μιλάει για την προφητεία και για όλες τις χρονογραμμές αναφέρει την Ελλάδα? Γιατί πάντα, πάντα υπήρχε αυτή η προφητεία σε όλες τις χρονογραμμές που αφορά την Ελλάδα, την ελληνική προφητεία μας, η χριστιανική προφητεία μας. Γιατί υπάρχουν και άλλες προφητείες, αλλά αφορούν το σκότος, όπως έλεγε και ο κύριος Τρίγκας, έτσι. Και θέλω να πω ότι πρέπει να θυμηθούμε το σπήλαιο του Πλάτωνα, το Matrix. Και να καταλάβουμε ότι ό,τι μας φαίνεται τρελό, ίσως είναι το πιο αληθινό. Γιατί το Matrix έχει φροντίσει να σου φαίνονται τρελά όλα τα αληθινά, για να μην τα πιστεύεις και να μην βγεις από το σπήλαιο. Θυμήσου ότι στο σπήλαιο του Πλάτωνα, αυτός που βγήκε έξω, όταν γύρισε και τους είπε τι βρήκε, οι άλλοι τον κροϊδεύαν και τον θεωρούσαν τρελό. Έτσι γίνεται και τώρα. Με αυτούς που έρχονται και σας λένε την αλήθεια, τους θεωρείτε τρελούς, γιατί είστε μέσα στο σπήλαιο. Ενώ οι άλλοι βγήκαν και είδαν κομμάτι της αλήθειας. Έτσι. Θέλω αυτά να τα θυμάστε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο Πλάτωνας. Και θα πω και κάτι τελευταίο του Πλάτωνα. Δεν έχεις δικαίωμα να έχεις γνώμη αν δεν έχεις γνώση.
Πολλά φιλιά σε όλους. Σας αγαπώ πολύ.